Η ιστορία της ζωής του βγαλμένη από σενάριο κινηματογραφικό. Ο Μινάς Πολυχρονάκης γεννήθηκε το 1941 στους Βόρους και από μικρός είχε μάθει την τέχνη του τσαγκάρι. Ο ίδιος είχε μιλήσει στην Κρήτη TV για τα δύσκολα μονοπάτια που διάβηκε στην ξενιτιά, τον επίμονο αγώνα και την ατελείωτη αγωνία να σταθεί και να ριζώσει στον ξένο τόπο. Ονομάζομαι Μινάς Πολυχρονάκης, κατάγομαι από τους Βόρους περιοχής στο Ηράκλειο και ήρθα στην Αμερική 1969. Μόνα εφόδια του 28χρονου τότε νέου, ένα φθαρμένο κασελάκι με τα εργαλεία της δουλειάς και 13 δολάρια στην τσέπη. Όλα δύσκολα, αλλά καλά. Όλα ξαναγυρίζουν στα φυσιολογικά τους δεδομένα. Η Νέα Υόρκη έγινε το σπίτι του. Εκεί παντρεύτηκε και απέκτησε οικογένεια, αλλά η Κρήτη έμεινε για πάντα μέσα στην καρδιά του. Το πρώτο του τσαγκαράδικο το άνοιξε στη σκιά των δίδυμων πύργων, όπου η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου κατέστρεψε όλα όσα είχε χτίσει, αφήνοντάς του χρέος 400.000 δολαρίων. Ήθελα να σας δείξω μια εικόνα από τα απομεινάρια από τα δίδυμα. Είναι η στάχτη των κτηρίων. Εδώ περιέχει τα πάντα μέσα. Από σώματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το έκλεισα το 2001, το Σεπτέμβρη, και δεν έχει ανοίξει ποτέ. Το τι υπάρχει εδώ μέσα, ο Θεός ξέρει. Εκείνος όμως κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του και το 2004 άνοιξε το Μινάς Shoe Repair, καταφέρνοντας να γίνει ο διάσημος κριτικός τσαγκάρης της Wall Street με ειδικότητα στην επιδιόρθωση ακριβών παπουτσιών και όχι μόνο. Try to do the best the same way. Ο κριτικός τσαγκάρης έγινε πολλές φορές θέμα στα αμερικανικά μέσα. Το πείσμα και η προσπάθειά του να συνεχίζει μετά από κάθε δυσκολία έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Μάλιστα το 2015 η φωτογραφία του Μινά Πολυχρονάκη κοσμούσε τους σειρμούς στο μετρό της Νέας Υόρκης, όπου στην αφίσα του περιέγραφε με λίγα λόγια την ιστορία του. Το 1969 ήρθε στην Αμερική με 13 δολάρια στην τσέπη και πολλά κότσια. Πρέπει να έχετε κότσια. Ο χαμός του βήθησε στη θλίψη τους αγαπημένους του ανθρώπους και συγχωριανούς, ενώ το μεγάλο μήλο θα απευθύνει το ίστατο χέρι σε μία από τις πιο θρυλικές μορφές της πόλης. Ο Μινάς Πολυχρονάκης, ένας κριτικός της Διασποράς, με αγάπη για την πατρίδα δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Με την πολιτιστική του δραστηριότητα, την προσωπικότητά του και την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, τίμησε τον τόπο του που τόσο αγαπούσε.